Πώς είπε, έτσι αισθάνομαι. 31. Είπε 31 και τώρα είναι. Αισθάνομαι έτσι. Αισθάνομαι ότι είμαι στην ηλικία και στα χρόνια που πρέπει να κάνω πολλά, ξέρεις. Ναι, πολλά. Και μαζί με αυτά μπορείς να κάνεις και ένα παιδί, γιατί η Ευαγγελία. Είναι. Αισθάνομαι να ξεκινήσει. Δεν έχει κάνει το πρώτο. Δεν θέλει να κάνει ένα δοκούμενο. Κατευθείαν δύο ρε παιδιά. Θα του βάλουμε εμείς. Κοίταξε, Ηλία, θα είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι απέναντί σου. Έχει έρθει εδώ η Ευαγγελία και τη είπα κάτι που πιστεύω. Που δεν έχει να κάνει με τον έρωτα ή την αγάπη ή το γάμο ή τα παιδιά αυτό το πράγμα. Ότι ειλικρινά είναι η πιο ωραία γυναίκα που έχουμε δει από κοντά. Το είπε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό που φαίνεται και τα λοιπά είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά πραγματικά είναι η ωραία γυναίκα για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είστε πολύ χαρούμενοι. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό σε αυτό. Βέβαια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορεί να είσαι πολύ χαρούμενο όμω γι' αυτό. Εντάξει, σίγουρα η Ευαγγελία ήταν μια γυναίκα που μου άρεσε πάντα και πριν να είμαστε μαζί. Και εμένα μου αρέσει που δεν μπορώ να το πει. Δεν είστε ακόμα μαζί. Άρα που ποτέ δεν ξέρει. Τι λέτε, παιδιά, ακριβώς. Είσαι μια γυναίκα που είναι από τι πιο ωραίε Ελληνίδε. Όχι, πιο. Θα σου πω κάτι. Η εξωτερική εμφάνιση σίγουρα παίζει ρόλο. Οπωσδήποτε το πρώτο πράγμα που σε τραβάει σε έναν άνθρωπο είναι αυτό. Αυτό που μπορώ να σου πω με το χέρι στην καρδιά είναι ότι όσο όμορφο είναι αυτό που βλέπετε εσεί, άλλο τόσο και ακόμη πιο όμορφο είναι το μέσα τη. Και αυτό είναι το πιο ωραίο. Και τώρα, ρε, Ηλία, πε μα, δηλαδή, τι βρήκε εσύ και δεν βρήκε κανέναν άλλο άντρα, δηλαδή. Σωστό! Σε αυτό δεν θα απαντήσω. Εγώ θα έπρεπε να τη ρωτούσα όταν ήταν εδώ. Δεν θέλω να απαντήσω τηλέφωνο σου πάρει μαμά μου. Λοιπόν, έχουμε δει τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάτι το οποίο το κάνουμε συνήθως όρθιοι, αλλά τώρα θα το κάνουμε.